Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Καλησπέρα Ελένη, σε εσένα και στους ακροατές. Μιλάμε για τα, ναι, για μαθητικά χρόνια. Πολλοί από εμάς, ή αρκετοί τέλος πάντων, μπορεί να είχαμε μια εφημερίδα όταν ήμασταν μαθητές. Στο δημοτικό, ίσως, στο γυμνάσιο. Μπορεί δηλαδή στο σχολείο μας να φτιάχναμε μια εφημερίδα. Εμείς είχαμε, παραδείγματος χάρη, την εφημεριδούλα μας, έτσι τη λέγαμε, χειρόγραφη, σε α4. Ακριβώς. Μετά από 10 χρόνια ενασχόλησης με τη μαθητική δημοσιογραφία στην Κρήτη, το πρώτο που έχουμε καταφέρει είναι τα εφημεριδάκια που λέγαν τότε, έτσι κυριολεκτώντας ή και λίγο υποτιμητικά, να τα έχουμε φέρει στο προσκήνιο της επικαιρότητας και κυρίως της παιδαγωγικής επικαιρότητας, ότι η μαθητική εφημερίδα είναι μια παιδαγωγική μεθοδολογία και σύν το χρόνο αποτελεί και ιστορική πηγή αναφοράς. Αυτό ακουγόταν λίγο τρελό, να σου το πω έτσι. Τα έχει ζήσει από κοντά άλλωστε και εσύ έχει συμμετάσχει σε πάμπολες προσπάθειες του Συλλόγου. Θα σου θυμίσω μόνο το 2015, όταν επεκτείναμε το θεσμό της βράβευσης των μαθητικών εντύπων από το Ηράκλειο σε Παγκρίτιο, είχαμε κάνει μια ημερίδα στην αίθουσα Ανδρόγειο, όπου είχε έρθει ο Δήμαρχος Ρεθύμνου, ο κύριος Γιώργος Μαρινάκης, και μας είχε παρουσιάσει ένα έντυπο προς το τέλος της δικτακτορίας, που είχαν εκδώσει στο Γυμνάσιο Αρένων του Ρεθύμνου τότε. Ναι, ναι, ναι. Μια ιστορία από μόνο του αυτό. Μπράβο. Έτσι λοιπόν, μετά από την ενασχόληση με τους μαθητές οι οποίοι μένουν κάποια χρόνια στη βαθμίδα που τους συναντάμε στο δημοτικό, στο γυμνάσιο ή στο λύκειο και καλοτάξιδα τα παιδιά, πάνε φοιτητές, αφήνοντας πίσω και κρατώντας σαν ταυτότητα του περάσματός τους στο δημόσιο λόγο την εφημεριδούλα του σχολείου. Είπαμε τώρα λοιπόν στα 10 χρόνια 2012-2022 να ασχοληθούμε με την ιστορία του μαθητικού τύπου μέσα από τους ενήλικες. Μέσα από τις εφημεριδούλες δηλαδή, όπου ο καθένας έγραφε σαν μαθητής ή σαν φοιτητής τα χρόνια πριν ξεκινήσει η συστηματική μαθητική δημοσιογραφία στην Κρήτη το 2012, και ήδη ενώ έχει δημοσιεύτηκε συμβολικά τη μέρα του Πολυτεχνείου, γιατί ξέρουμε ότι την περίοδο αυτή είναι μια πολύ ιδιαίτερη λόγω της απαγόρευσης και της λογοκρισίας. Έχουμε πάρα πολλά έντυπα που δεν κυκλοφόρησαν ποτέ ή καταστράφηκαν ή τα έπνιξαν, να το πούμε έτσι, με την απειλή των αποβολών και τα λοιπά, και αυτό αποτελεί ένα ιστορικό πλούτο. Αυτή είναι η αρχική πρόσκληση στους ενήλικες να στείλουν ό,τι έχουν στο αρχείο τους, ακόμα και των γονιών τους και του, και μεσοπολεμικά και μεταπολεμικά έντυπα και οτιδήποτε. Ναι. Πιστεύουμε ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν, δηλαδή τα έχουν κρατήσει. Βέβαια. Με κάποιο τρόπο τα έχουν σώσει, γιατί αυτά τα έντυπά τους, χειρόγραφα σε απλές κόλλες, ό,τι είχε το σχολείο στις διάφορες εποχές, αλλά αυτό είναι και το ωραίο. Δηλαδή το να βλέπεις τώρα το τέλειο, το εκτυπωμένο, το στυλιζαρισμένο, έχει πιο πολύ ενδιαφέρον να βλέπεις την προσπάθεια του μαθητή, ο οποίος θα ήταν ο καλλιγράφος τέλος πάντων της ομάδας, να έχει προσπαθήσει να κάνει τα ωραία του γράμματα, να γράψει τις σελίδες, τα θέματα. Ακριβώς, από παιδαγωγική άποψη, τα έντυπα των δημοτικών και των νηπιαγωγείων που συναντάμε αρκετές φορές, αξία έχουν όταν είναι χειρόγραφα, αποτυπώνοντας, και ειδικά στις μέρες μας έχει πολύ μεγαλύτερη αξία. Είναι ίσως το μόνο κίνητρο να ξεφεύγουν από τη λογική και την πρακτική του υπολογιστή, που είμαστε συνυπεύθυνοι για το, ας πούμε, για το χώσιμο των παιδιών, να το πω έτσι, μέσα στον υπολογιστή. Ξεχνά να γράφουν, το σχολείο είναι για να καλλιεργεί τις πρωτογενείς δεξιότητες και η εφημερίδα μπορεί να συνεργήσει πάρα πολύ σε αυτό. Εδώ όμως στις γραφές των ενηλίκων έχουμε ήδη στην αρχική, στο κάλεσμα, στο δελτίο τύπου που βγήκε, αν είδες, ναι, υπάρχουν δύο ιστορικές πρώτες γραφές. Η μια έρχεται από το Ρέθυμνο το 1919 και οφείλεται σε μια έρευνα που έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές του 1987 στον ελληνικό νεανικό τύπο, που είχε πραγματοποιηθεί από τους νεαρούς τότε ερευνητές Κώστα Τσικνάκη,
Αγγελική Πανοπούλου, Οντέτ Βαρών και Μάρθα Καρποζήλου, που είχαν ερευνήσει συνολικά τον νεανικό τύπο και φυσικά είχαν πέσει πάνω σε πρώτες γραφές σημαντικών αργότερα επώνυμων πολιτών της χώρας. Στο κάλεσμα λοιπόν αυτό το χτεσινό περιλαμβάνεται η αναφορά στην πρώτη εφημερίδα ενός σπουδαίου δημοσιογράφου του Γιώργη Ανδρουλιδάκη, που είχε γεννηθεί το 1905, παράλληλες ζωές με τον Παντελή Πρεβελάκη, mm-hmm. και την εφημερίδα του Ολιχούδης, και την πρώτη γραφή του Μανώλη του Κρυαρά, ο οποίος έζησε 108 χρόνια, και το πρώτο του γραπτό ήταν στο περιοδικό Αυγερινός του 1924 στα Χανιά. Mm-hmm. Σαν παραδείγματα. Και όσο για το Ηράκλειο, έχω να σου δώσω ένα πολύ φρέσκο παράδειγμα που μου έστειλε πριν λίγο ο καλός φίλος και της εκπομπής, φαντάζομαι, ο Δημήτρης ο Χριστάκης, mm-hmm. ο γιος του σπουδαίου Γιαννίτη του Γιώργη του Χριστάκη, ο οποίος μου έστειλε... Του στέλνουμε την καλησπέρα μας. Μας ακούει μάλλον αυτή τη στιγμή. Μας έστειλε λοιπόν τον Μαθητικό Κόσμο, εφημερίδα η οποία κατασχέθηκε ή καταστράφηκε, κυκλοφόρησε πάρα πολύ λίγο το 1971, στο Καπετανάκιο. Ναι. Καταλαβαίνεις, ναι. Σχεδόν αντιστασιακή πράξη, παρόλο που, όπως βλέπω εδώ στο πρωτοσέλιδο, προσπάθησαν λίγο να το καλύψουν με ευρύτερη δημοσιογραφία, δεν την γλιτώσανε από το κυνηγητό για τη λογοκρισία, και αιτία ήταν μία απλή παράγραφος, αν έχουμε το χρόνο να τη διαβάσω. Ωραία, ναι, ναι. Δεν έχουν σκοπό αυτές τις σελίδες να αναδείξουν λογοτέχνες ή ό,τι άλλο κλείνει στην έννοια αυτή η λέξη. Προσπαθούν να συντονίσουν την ενεργητικότητα του συνόλου των μαθητών των γυμνασίων και με αυτόν τον τρόπο να νιώσουμε όλοι κοινοτικά οργανωμένοι, προσπαθώντας ο καθένας να προάγει τον εαυτό του και συγχρόνως με αυτές τις σελίδες τον καθένα της ηλικίας του. Αυτή η παράγραφος, από ό,τι μου αναφέρει ο Δημήτρης, ήταν η αιτία αυτή η εφημερίδα να κατασχεθεί. Έτσι δεν ξεγέλασαν τους λογοκριτές ή όσους επόπτευαν τότε την εκπαίδευση και την κοινωνία. Κυκλοφόρησε σε κάποια αντίτυπα και είχε τυπωθεί στο τυπογραφείο του πατέρα του και του Θεόφιλου Μαυράκη στη Χάνδακος. Έτσι ήταν και αναφέρει και τους καθηγητές. Όλα αυτά είναι στοιχεία που θα παρουσιαστούν σύντο χρόνο όταν συλλεχθεί αυτό το υλικό. Mm-hmm. Αλλά είναι ενδεικτικό, νομίζω, αυτή τη περίοδου. Εγώ θέλω να ρωτήσω λίγο για το σήμερα. Τα παιδιά πώς βλέπουν αυτή τη διαδικασία, δηλαδή το να ασχοληθούν και να φτιάξουν μια σχολική εφημερίδα? Όταν τους δοθεί το κίνητρο, το κάλεσμα από τους εκπαιδευτικούς, είναι προθυμότατα. Αυτό δεν το συζητώ. Απλώς δεν πρόκειται κανένα παιδί αυθόρμητα να φτιάξει μια εφημερίδα, όπως ας πούμε ο Ψήλος του Δημήτρη του Σπύρου ή ο Λιχούδης του Γιώργη του Ανδρουλιδάκη, που πήρε ένα φύλλο χαρτί, το δίπλωσε στη μέση και το έφτιαξε τις στήλες με το χάρακα, έτσι. Mm-hmm. Το πολύ πολύ να φτιάξει αυθόρμητα, να δει κάπου το κάλεσμα και να μας στείλει ένα ρεπορτάζ, μια συνέντευξη εκτός εφημερίδας. Η εφημερίδα παράγεται με πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών ενός σχολείου οποιασδήποτε βαθμίδας. Mm-hmm. Και μόνο με αυτήν. Δηλαδή, ναι. Οι δάσκαλοι κάνουν το κάλεσμα και μετά τα παιδιά είναι προθυμότατα. Άλλωστε, έχουμε μαζί συμμετάσχει σε εκπαίδευση παιδιών στο πειραματικό γυμνάσιο και σε άλλα σχολεία. Εγώ πέρυσι στα σχολεία του Αρκαλοχωρίου, στα Σεισμόπληκτα, προκειμένου να παραχθεί το τεύχος Κρητικόπουλα νούμερο 2 με το θέμα το σεισμό. Τα παιδιά έχουν απίστευτα αντανακλαστικά και έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη για δημοσιοποίηση αυτού που τους πνίγει. Ναι. Και για να δούμε έτσι και τη δική τους τη ματιά. Άρα λοιπόν υπάρχουν προσπάθειες στα σχολεία, με σχολικές εφημερίδες δηλαδή, ή σε κάποια σχολεία τέλος πάντων. Βεβαίως, και μπορώ να λίγο να καμαρώσουμε, ας πούμε, τη δράση του Συλλόγου μετριέται έμπρακτα στην αύξηση των μαθητικών εντύπων από τότε που στην Κρήτη έγινε πιο συστηματική μαθητική δημοσιογραφία, γιατί η πιθανότητα να βραβευτούν, η συμμετοχή σε μια εκδήλωση στην έδρα του κάθε νομού και όλο αυτό το περιβάλλον που διαμορφώνουμε προκειμένου το μαθητικό έντυπο να μην χάνεται μαζί με μια τάξη ή με μια περίοδο του σχολείου, ας πούμε από το 92 μέχρι το 95 ήταν εκεί ένας δάσκαλος, ένας διευθυντής που έβγαζε στο τάδε σχολείο κτλ. Αλλά να καταγράφεται, να κωδικοποιείται και να αναδεικνύεται διαχρονικά. Mm-hmm. Και αυτός είναι ο στόχος του ιστότοπου του συλλόγου, τύπος και ουσία.gr,
σύν το χρόνο να καταχωρηθούν μέσα όλα τα έντυπα τα οποία μαζεύουμε και να αποτελούν και αναφορές των πανεπιστημίων στην εκπαίδευση, στην προπτυχιακή εκπαίδευση των δασκάλων και νηπιαγωγών και καθηγητών, και να ο μαθητικός τύπος να πάρει τη θέση του μέσα από την προβολή και από τον επαγγελματικό τύπο τη θέση την ιστορική που του αξίζει. Πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρον αυτό, και να πούμε μέχρι πότε μπορούν όσοι θέλουν να στέλνουν σε αντίγραφο, αν θέλουν να κρατήσουν τα πρωτότυπα, φυσικά τις εφημερίδες που είχαν από τα σχολικά τους χρόνια. Νομίζω θα είναι ωραίο να το κάνετε αυτό, φίλες και φίλοι, εφόσον έχετε. Μέχρι πότε και πού, με ποιο τρόπο μπορούν να στείλουν? Ηλεκτρονικά μπορούν να δουν στον τύπο, έχει κυκλοφορήσει το κάλεσμα αυτό. Όλα είναι γύρω από την έννοια τύπος και ουσία, έτσι είναι και το mail του συλλόγου, typoskeousia@gmail.com, και να είναι μέχρι τις 27 Ιανουαρίου. Υποθέτω ότι ο χρόνος που χρειάζεται, επειδή δεν τους ζητάμε να γράψουν κάτι, είναι ο χρόνος να ψάξουν στα πατάρια, στις κούτες, όπου μπορεί να είναι κρυμμένος ο θησαυρός αυτός. Και νομίζω ότι το να αποτελέσει ένα παράδειγμα στα νέα παιδιά και το βοηθά να ζωντανέψει, γιατί προφανώς κοιμάται τόσα χρόνια κάπου, όπως όλα τα αρχεία, εμείς αυτό που κάνουμε είναι να ανοίξουμε το δρόμο της αξιοποίησης των αρχείων αυτών, προκειμένου να γίνουν ζωντανό παράδειγμα για τα ίδια τους τα παιδιά, για τα εγγόνια τους, για οποιονδήποτε θέλει να εκφραστεί δημόσια. Ναι, και να δούμε και τις διαφορές, να ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο, να συγκρίνουμε τις συνθήκες και να δούμε πώς πραγματικά έχει περάσει πολύς χρόνος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, για τη συζήτηση αυτή. Πολύ ενδιαφέρουσα. Σαν επίλογο θα κρατήσω, ναι, για μένα τη συγκλονιστικότερη μαθητική καταγραφή που έχει γίνει ποτέ. Αφορά τον κοινό μας φίλο, το Στέλιο το Βισκαδουράκη, και το οδήγημα «Το δάσκαλός μου το Ευζήν». Όσοι δεν το ξέρουν, ας το αναζητήσουν. Είναι, νομίζω, το μεγαλύτερο μάθημα παιδαγωγικής ή αντιπαιδαγωγικής μέσα από τα μάτια ενός λογοτέχνη που γράφει και ο ίδιος σαν παιδί, για να λυτρωθεί από ένα μαθητικό βίωμα ανάλογο, θα μπορούσε να πεις, από μια μικρή χούντα του σχολείου, που ήταν μια πολύ συνηθισμένη κατάσταση εκείνη την εποχή, δυστυχώς. Έτσι, και είναι ακριβώς η γραφή που διδάσκει. Αυτό προσπαθούμε και εμείς να αναδείξουμε και να εξελίξουμε. Ναι, νομίζω είναι στη ρογμή του χρόνου, σε αυτό το βιβλίο, η συλλογή των διηγημάτων. Ο δάσκαλός μου το Ευζήν. Το Ευζήν. Ναι. Είναι ένα μάθημα ζωής γενικότερα και στάσεις που μπορούμε να έχουμε και με άλλες αφορμές. Πώς μπορεί κάτι να μας πληγώσει και όταν το συναντήσουμε στο μέλλον κάτω από άλλες συνθήκες, εκεί τώρα αναμετριόμαστε με τον εαυτό μας πώς να συμπεριφερθούμε. Ακριβώς. Και αν κάνουμε μια αναγωγή ιστορική, όλο αυτό είναι η περίοδος που συμβολικά χθες, για όσους μείνανε να θυμούνται, ήταν η υπόμνηση ιστορική, ούτε γιορτή, ούτε που λένε η γιορτή του Πολυτεχνείου, είναι μια ιστορικό μνημόσυνο για εποχές που δεν πρέπει να ξανάρθουν, αλλά όχι μόνο αυτό, αυτό είναι η αναγκαία συνθήκη, η ικανή είναι να ξανασκύψουμε στις πηγές και εκεί που γεννιέται ο λόγος, γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος και εμείς να ξανασκεφτούμε μερικά πράγματα, αλλά κυρίως να αφήσουμε τα παιδιά να σκέφτονται χωρίς να τους κλείνουμε το δρόμο της αμφισβήτησης και το δρόμο του οράματος για μια καλύτερη ζωή. Και σε μια εποχή, να συμπληρώσω εγώ, που έχουμε τόση πληθώρα ανεξέλεγκτων ειδήσεων, μπορεί μέσα από αυτή τη διαδικασία μια σχολικής εφημερίδας ένα παιδί, και με τη σωστή καθοδήγηση φυσικά, να μπορεί να διακρίνει μεταξύ του ορθού και του λάθους, ή να αναζητά πολλαπλές αναγνώσεις του ίδιου θέματος για να έχει όλες τις οπτικές, έτσι. Όταν παράγεις την είδηση, τόσο λιγότερο σανό σε εισαγωγικά καταναλώνεις, πιο δύσκολα. Δηλαδή το ψέμα, ή όταν κατασκευάζεις μια είδηση και βλέπεις πώς μπορείς να τη διαμορφώσεις, έτσι, από την υπετιότητα μέχρι οτιδήποτε άλλο σε ένα ρεπορτάζ,
τότε βλέπεις ένα εμβόλιο, να το πω έτσι, στο COVID των fake news και της παραπληροφόρησης ή του βομβαρδισμού της πληροφόρησης που ισοδυναμεί το ίδιο. Όταν έχεις 500 πληροφορίες, τι να επεξεργαστείς. Ναι. Όταν όμως σταθείς σε μία και την επεξεργαστείς και ο ίδιος γίνεσαι πηγή αυτής της πληροφορίας, θεωρώ ότι είναι το καλύτερο εμβόλιο να, και σαν ενήλικας να συμπεριφέρεσαι με κάποια υποψία και με μια δεύτερη σκέψη τι μπορεί να κρύβεται πίσω από το αυτό που διαβάζω στην εφημερίδα. Ναι, ή ακούω. Ναι, φυσικά. Νομίζω ότι δεν έχω να προσθέσω πάνω σε αυτό. Συμφωνώ απόλυτα. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο, πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ, Ελένη. Καλή δύναμη και ευχόμαστε πολλές παλιές εφημερίδες να έρθουν. Νομίζω ότι σύντομα θα έχουμε υλικό και θα έχουμε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουμε και στην εξέλιξη στη συλλογή του, δηλαδή μέχρι τα Χριστούγεννα. Πιστεύω ότι θα έχει μαζευτεί αξιόλογο υλικό, γιατί αυτό δείχνουν τα πρώτα δείγματα και από όλη την Ελλάδα, όχι μόνο από την Κρήτη. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Γιώργο Δασκαλάκη, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Καλή συνέχεια και σε εσάς, στους ακροατές σας.